Αντίστροφα, μετρούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώ η αυλαία ανοίγει αύριο νωρί το πρωί, για του υποψήφιου από τα επαγγελματικά λύκεια που θα διαγωνιστούν στο μάθημα τη έκθεση. Εδώ και πολύ καιρό έχει ξεκινήσει η διαδικασία με δοκιμαστικέ εκπομπέ. Τώρα σε λίγο πάλι θα γίνουν δοκιμαστικέ εκπομπέ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία μα. Έχουν λάβει όλε τι σχετικέ εγκυκλίου. Έχουμε ετοιμαστεί όσον αφορά και τη διαδικασία τη επιτήρηση, το βαθμολογικό μα κέντρο. Οι δοκιμαστικέ εκπομπέ συνεχίστηκαν και σήμερα, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τι εξετάσει και τα παιδιά να μπορέσουν να συμμετέχουν χωρί προβλήματα. Υπό το βάρο βέβαια τη κατάρρευση πριν από λίγε ημέρε τη Τράπεζα Θεμάτων, που δημιούργησε αγωνία και ανησυχία μπροστά στην πιθανότητα να επηρεάσει και το σύστημα των πανελλαδικών. Ξεκάθαρο, εμφανίστηκε ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεία. Είναι απολύτω διασφαλισμένη η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Το λέω με κεφαλαία γράμματα να είναι σίγουροι μαθητέ και γονεί. Σίγουρα υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ για να φτάσουν τα θέματα στου μαθητέ. Έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά το σύστημα μετάδοση των θεμάτων στι πανελλαδικές εξετάσει. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων από την Κρήτη θα συμμετέχουν συνολικά 6.321 υποψήφοι. 4.715 από τα γενικά λύκεια και 1.606 από τα επαγγελματικά. 3.183 στην Περιφερειακή Ένωτα Ερακλείου, 672 από το Λεσίθι, 857 από το Ρέθυμνο και 1.609 στα Χανιά. Από αυτούς, 5.926 θα εξεταστούν γραπτά και 395 προφορικά. Εγώ να ευχηθώ στα παιδιά μας καλή επιτυχία, να σκέφτονται θετικά. Είναι ένας από τους πολλούς αγώνες που θα δώσουν και να ξέρουν ότι έχουν τη ζωή μπροστά. Οι πανελλαδικέ εξετάσει για του υποψήφιου των γενικών λυκείων ξεκινούν την Παρασκευή με την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και θα συνεχιστούν στι 6 Ιουνίου με τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, αμέσω μετά την 5η-8 Ιουνίου με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου που ολοκληρώνονται με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Το πρωτεύον είναι να είναι ήρεμοι, να είναι ήρεμε, να είναι σε θέση να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν επίσης να απομυθοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία καθώς δεν πρόκειται για μία μάχη η οποία θα ολοκληρώσει τη ζωή του. Αντίθετα, με αυτή θα την ξεκινήσουν και θα δώσουν πολλέ μάχε. Στα επαγγελματικά λύκεια, μετά τα νέα ελληνικά, θα εξεταστούν το Σάββατο 3 Ιουνίου στα μαθηματικά και κατά τι υπόλοιπε ημερομηνίε των εξετάσεων, δηλαδή στι 7, 9, 10, 13, 15 και 16 Ιουνίου, θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητα.